Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε καλά, είχα το καταλάβει αυτό στην πορεία. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά με τον συγκεκριμένο, πραγματικά ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Και χαίρομαι, δεν ξέρετε πόσο πολύ γι' αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Ο Λάβης Λευγεράντος είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, Λάβη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Χαίρομαι τρελά γιατί το βλέπω ότι είσαι καλά και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γενικότερο comeback σου, ρε παιδί μου. Όχι μόνο για το ότι είσαι εδώ, αλλά ξέρεις, για όλο αυτό που σου συμβαίνει τον τελευταίο, ξέρω εγώ, ένα χρόνο, το οποίο είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Παραπάνω, ναι. Ουσιαστικά, μπορεί και παραπάνω, ναι. Εγώ χοντρικά το λέω, ρε παιδί μου. Ξεκίνησα πάλι τις εμφανίσεις μου από 1η-1η-14. Ωραία, οπότε τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια. Παίρνουμε μία ανάσα. Καταρχάς, να σας πω ότι ο Λάμπης δεν έχει μπει ποτέ στο εξομολογητήριο. Και ούτε θα μπει. Και ούτε θα μπει. Θα δείξει. Παίρνουμε ανάσα, επιστρέφουμε και τα λέμε όλα. Γύρισε ξανά για τη μοναξιά. Είναι σαν κομμάτι απ' τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Γύρισε ξανά. Έχω στο στόμα μου τη γεύση από τα χείλη σου ακόμα. Και τα σημάδια σου στο στόμα. Αμύθιτη περιουσία η παρουσία σου. Μη μ' αποφεύγεις, εγώ είμαι δυναμία σου. Χωρίς αναστολές, ανάβολες κι όλα τα περιτά. Κρύψου στην αγκαλιά μου κι όλα πάλι καλά. Τα κενά ποιος αντέχει. Ο έρωτας από την παράνοια δύο στενά απέχει. Γύρνα πάλι εδώ κοντά μου. Έχασα το νόημά μου. Δίχως άλλες θεωρίες. Έχω επικίνδυνα κενά. Κινήτες μου είναι φρύες. Γύρισε ξανά για τη μοναξιά. Είναι σαν δωμάτια τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Γύρισε ξανά. Πάλι κοντά σου και να κάνω όλα όσα δεν πιστεύει η καρδιά σου. Να σου ανατρέψω κάθε δεδομένο και την κάθε κίνηση σου να προλαβαίνω. Είναι μονόδρομος το πεπρωμένο, πώς να τ' αρνηθείς. Τρομάζω τους κανόνες σου, μα μη μ' ανησυχείς. Αλλάζω την κατάσταση, όλα μια παράσταση, μόνο για σένα. Όσα μου είχε τάξει, δυστυχώς δεν θα τα πράξει. Πρέπει να σκεφτώ να βρω το τρόπο να της πω. Γύρισε ξανά για τη μοναξιά. Είναι σαν κομμάτια τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Γύρισε ξανά. Γιατί η μοναξιά είναι σαν δωμάτια απ' τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Γύρισε ξανά, γιατί η μοναξιά είναι σαν δωμάτια απ' τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Γύρισε ξανά. Γύρνα πάλι εδώ κοντά μου. Γύρισε ξανά. Γύρνα πάλι εδώ κοντά μου. Γύρισε ξανά. Η
Let me show you how to do it. Είμαστε και πάλι εδώ, επιστρέψαμε με έναν ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα. Εγώ τον έχω στην καρδιά μου για πάρα πολλούς λόγους, γιατί πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι έχω περάσει ωραίες φάσεις προσωπικές μαζί του, τα λέγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα. Επίσης τον έχω συνδυάσει με τα πολύ όμορφα ξέγνιαστα πρώτα χρόνια του MAD TV. Σαθότητα, σας το ναι, τη σαθότητα. Γιατί ας πούμε το Μπαμ και Κάτω, το άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει το 96. 96, ναι. Που ήταν η χρονιά, η πρώτη χρονιά του MAD TV. Ναι. Η χρονιά που είχε το μάτι στον αέρα. Και ας πούμε, πριν μην ξεχνάς ότι είχαμε τα popcorn, έτσι. Καλά, δεν το συζητώ. Είχαμε παρουσιάσει κιόλας τα popcorn με την Αταλία. Τα popcorn έχεις παρουσιάσει με την Αταλία. Αχ, αυτό το καλάκι. Γενικώς είναι πάρα πολλά τα χρόνια και με σένα έχω πάντα πολύ πολύ ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, λέγαμε πριν, στην ουσία εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή η Λάμπη μου βιώνει σε ένα πολύ ωραίο comeback. Δεν ισχύει αυτό? Κοίταξε, ναι, ομολογώ ότι είναι μια πολύ όμορφη κατάσταση για μένα, γιατί έγινε μια επιστροφή, ας το πούμε έτσι, από μια αποχή μου από τα lives και τις εμφανίσεις μου περίπου 2 χρόνια, mm-hmm. όπου έλειπα και στο εξωτερικό. Και βέβαια δισκογραφικά πολύ περισσότερα από το 2004. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το δισκογραφικό. Το σκεφτόμουν λίγο πριν ξεκινήσουμε και ήθελα να σου πω πόσο έχω χαρεί που έχει κυκλοφορήσει τώρα το κομμάτι με τον Μπό. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό στην πορεία. Και λέω επιτέλους να κάνει και δικά του τραγούδια και να αρχίσει δηλαδή να δισκογραφεί όπως παλιότερα. Εντάξει, θα ευελπιστώ να συμβεί και αυτό κάποια στιγμή. Είμαι σε φάση πιο πολύ που έχω αφοσιωθεί στα lives. Γιατί ξοδεύω πολύ χρόνο γι' αυτό, πρέπει να σου πω. Θέλω να κάνω μετά και το τέλος συνεργασίας με τον Θάνο τον Καλλήρη, να κάνω λίγο μια παραγωγή και μια, ένα show όπως θα το ήθελα ακριβώς εγώ και στα πρότυπα που συνήθιζα να κάνω. Σούπερ. Τα live με την μπάντα μου και με συνεργάτες άλλους στο πρόγραμμα. Και έχω βρει πολύ καλούς συνεργάτες μέχρι στιγμής, εξαιρετικούς θα έλεγα, και ταλαντούχους. Έχω 2 κοπέλες μαζί μου, μία παίζει βιολί, άλλη σαξόφωνο. Η Γεωργία Εράπου και η Διονυσία Γεωργιάδου. Δεν με ακολουθούν βέβαια σε όλα τα live, γιατί έχω και τους φίλους για πάντα, που είναι εξίσου εξαιρετικά φιλαράκια. Τι και όνομα τρελο... και πράγμα, έτσι. Τι κάνουν τα τρελοκομεία. Είναι φίλοι για πάντα, θα είναι φίλοι για πάντα. Είναι 2 εξαιρετικά παιδιά, είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Τα ελευθεράκια. Τα ελευθεράκια, βέβαια. Γιώργος και ο Νίκος ελεύθερος. Ο Γιώργος και ο Νίκος. Ο οποίος έχουν τρομερό σουξέ, έτσι, όπου πηγαίνουμε. Είναι σαν στυλ, καλά σας ξέρουμε. Γιώργο, ξέρεις δηλαδή. Ήρθε προχθές στο υδραυλικό σπίτι να μου φτιάξει κάτι. 8 το πρωί έχω ξυπνήσει με τζίμπλα στο μάτι. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνει ο βοηθός του, μου λέει: καλά, είσαι ο Λάμπης. Πες μου κάτι, είσαι φίλος με τον Γιώργο τον Ελεύθερα. Τουλάχιστον σου πω κάτι. Αν δεν σε βρει το πρωί-πρωί, του λέω: δεν έχω ανοίξει τα μάτια μου. Όχι φίλοι για πάντα, τρελοκομεία για πάντα. Το εσωτερικό ξέρει αστείο, ότι όπου πηγαίνω αγαπάνε πολύ τον Γιώργο και τον Νίκο, μα είναι αξιαγάπητα πλάσματα και οι δύο. Και εξαιρετικοί καλλιτέχνες, έχουν πολύ ταλέντο και οι δύο. Έχουν κάνει για μένα πολύ ωραία δουλειά και μουσικά. Πέρα διότι είναι γνωστός και ο Γιώργος από το τηλεπαιχνίδι που ήταν. Και όπως ο κόσμος από εκεί τον ξέρει. Από εκεί τον μάθαμε. Από εκεί τον μάθαμε. Περισσότερο όμως, από τον τελικά και αυτά τα παιχνίδια και όλα αυτά, όταν έχεις κάτι να δώσεις, είναι χρήσιμα. Γιατί μέσα αυτόν τον τρόπο σε μαθαίνει και ο κόσμος. Φυσικά. Και έχεις μια ευκαιρία να σε μάθει ο κόσμος. Θεωρώ λοιπόν ότι και τα τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος ο Δάντης και όλη η δουλειά αυτή που είχαν κάνει δισκογραφικά είναι πολύ καλή δουλειά. Του αγαπάει πολύ ο κόσμος και έτσι χαίρομαι που είναι μαζί μου. Και κάνουμε ένα πολύ ωραίο team όλοι μαζί. Οπότε αλλού εμφανίζομαι με τα παιδιά, αλλού χωρίς τα παιδιά με τις κοπέλες και υπάρχουν και παιδιά που είμαστε όλοι μαζί. Το full πακέτο, ας πούμε, που είμαστε όλοι μαζί παρέα και κάνουμε ένα πολύ ωραίο live. Αυτή τη δεκαετία που μου είπες ότι είχε σταματήσει, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι λιγότερο, δεν φαντάστηκα ότι είναι δεκαετία δισκογραφικά. Ήταν ηθελημένα, ήθελες να κάνεις εσύ ένα restart, δηλαδή ναι, να όχι, βέβαια. Ήταν απόλυτα ηθελημένο αυτό που έγινε, γιατί. Καλά, συνέβησαν κάποια πράγματα που λίγο με. Έτσι... Δεν θα πιάσω ούτε καν το προσωπικό κομμάτι. Όχι, όχι, δεν είναι προσωπικό. Είναι στο θέμα τη δουλειά λίγο έτσι. Απογοήτευση, ναι, τύπου. Όχι απογοήτευση ακριβώς. Έτσι, λίγο είπα, okay, ας το μην το κουράσω αυτή τη στιγμή. Ας κάνω και κάτι άλλο ζύμι και βλέπουμε. Και τότε που άνοιξα και το μπαράκι που είχα για αρκετά χρόνια. Στην Αγία Παρασκευή. Ναι. Είχα έρθει μια φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχα έρθει. Ναι, ναι, ναι. Στον κεντρικό του δρόμο, το Μεγάλο Αγίου Άνου, όπως λέγεται. Στο στενάκι ήμασταν εμείς, Ελβετία. Okay, ναι, okay, okay, στο κεντρικό όμως, πολύ κοντά. Ναι. Το οποίο βέβαια πήγε πολύ καλά. Πέρασε πολλοί κόσμος από εκεί. Ήταν ωραία για αυτά τα χρόνια του Love Me. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, γιατί ξέρεις,
έχω μια τάση, να το πω έτσι. Όταν ασχολούμαι με κάτι, θέλω να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό και να δώσω τον καλύτερο με αυτό εκεί και να το φροντίσω, να το προσέξω. Δεν θα το κάνω ευκαιριακά, ούτε άντε να κάνω κι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να ασχοληθώ. Οπότε όταν αποφάσισα και το είχα σας καριά αυτό να γίνει, συνέβησαν και κάτι πραγματάκια στη δουλειά τότε και είπα ας ασχοληθώ με αυτό, που είναι ένα καινούργιο αντικείμενο που θα το κάνω και με χαρά και με διάθεση μεγάλη, και το άλλο το αφήνω λίγο στην άκρη και αν ανάρθει θα ξανάρθει. Και βέβαια ξανάρθει. Καλά, εννοείται πως ξανάρθει. Όχι, θέλω να πω ότι χωρίς να το επιδιώξω ιδιαίτερα, μου χτύπησε πάλι την πόρτα. Στην αρχή με μια συνεργασία στην τηλεόραση, στον Αντένα, ένα σύριαλ. Και μετά σιγά σιγά ξαναβγήκε η μουσική, τα lives και αυτά. Εκεί ήταν που άφησα και λίγο στην άκρη το μαγαζί. Και εκεί ήταν που το μαγαζί άρχισε να πηγαίνει και καλά, έτσι. Και μόλις το άφησες, εννοείς, ε. Ναι, γιατί αν δεν είσαι από πάνω μια δουλειά, δεν γίνεται. Αυτό ισχύει. Και αναγκάστηκα μετά να το κλείσω το μαγαζί και να ασχοληθώ πάλι με το αντικείμενο που τελικά υπερλατρεύω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μου δίνει και ζωή και μου φτιάχνει την ψυχολογία μου και την ενέργειά μου και όλα. Και είναι η μουσική, βέβαια. Το κομμάτι της ηθοποιίας, γιατί δεν έφερες τώρα και το σύριαλ. Αλληλένδετο είναι αυτό. Το έχεις δηλαδή, μαζί, έτσι. Το έχω μαζί πάντα. Αν προκύψει, βέβαια. Έτσι, προέκυψε μια συνεργασία το 2011 με τη Μαρινέλα, που ήταν μια εξαιρετική πρόταση που μου έγινε από τη Μαρινέλα και το Φασουλή για το musical της Μαρινέλας. Οπότε την ακολούθησα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για ένα μήνα. Κάναμε 30 παραστάσεις και ήταν μια φοβερή εμπειρία για μένα αυτή. Μαρινέλα είναι. Τι να λέμε τώρα. Καλά, ούτε καν. Μύθος, εντάξει. Ναι. Είναι συγκλονιστικό το να είσαι μαζί της και να τραγουδάς την ίδια σκηνή με τη Μαρινέλα. Βέβαια και με άλλους εξαιρετικούς συνεργάτες, έτσι. Ο Λουβάρος. Πολλοί κόσμοι. Πολύ τεράστιο ήταν το cast από ό,τι θυμάμαι. Ήταν τεράστιο cast, πολύ ωραίο. Παπαθανασίου και Ρέπα στο σενάριο, σκηνοθεσία Φασουλής. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλά τέτοιου τύπου, να το πω καλύτερα, είτε musicals είτε μουσικές παραστάσεις. Οπότε εκεί θα μπορούσα πολύ εύκολα να σε δω και πολύ μεγάλες παραγωγές. Είχα κάνει και κάτι πιο λίγο πειραματικό, να το πω έτσι. Ήταν πολύ ωραία παράσταση αυτή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Με τη Σιάντικο Σκηνά και τον Βεντουράτο κάναμε το Escape. Αυτό ήταν μια παράσταση που είχε παίξει στο θέατρο Βρετάνια. Έκανα μια αντικατάσταση. Εσύ είσαι εγώ αντικατάσταση. Αντικατάσταση ήταν. Είμαι τη αντικατάσταση. Είμαι το ανταλλακτικό. Άμα δεν έχω, παίρνω το ανταλλακτικό. Φέρνω το Λιβιαράτο. Αυτό το φέρνει τη ρεζέρβα. Πότε ήταν αυτό, πριν δύο χρόνια ή παραπάνω? Αυτό ήταν το. Νομίζω το. Το 8. Α, πολύ παραπάνω. Εγώ το θυμάμαι μόνο για πιο πρόσφατο. Αλλά έχει 5 χρόνια σίγουρα. 2008-2009 κάπου εκεί ήταν. Ήταν πολύ ωραία παράσταση αυτή. Ήταν μια σειραφή πολύ γνωστών musicals. Από Phantom of the Opera μέχρι Moulin Rouge, Notre Dame de Paris, πολλά. Σε ένα story που είχε γράψει ο Βεντουράτος, πολύ προχωρημένο, και ήταν πολύ ωραία παράσταση αυτή, ήταν εξαιρετική βέβαια, και είμαστε πρωταγωνιστές, είχα και εγώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχα δει την παράσταση, με είχε φωνάξει ο Βεντουράτος για να κάνω την αντικατάσταση σε αυτό το ρόλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η προσπάθεια των παιδιών. Ήταν όλοι υπερταλαντούχα παιδιά που παίζανε, χορευτές, τραγουδιστές, ηθοποιοί, τα πάντα δηλαδή. Και τους θαύμασα. Και είπα θέλω, παρόλο που δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος, αυτό έγινε πιο πολύ για ντρέλα μας. Αλλά το έκανα. Το έκανα γιατί μου έκανε και εμένα πολύ καλό. Τραγούδισα τραγούδια που τα αγαπάω πάρα πολύ από πολύ γνωστά. Τραγούδισα γαλλικά καταρχήν που δεν μιλάω. Δεν μιλάω γαλλικά. Πόσο εύκολο να τραγουδάς σε μια είναι δύσκολο γλώσσα. Πολύ. Το μάθαμε, θυμάμαι, ήμουν τότε έκανα και κάτι εμφανίσκα και το είχα στο αυτοκίνητο CD μέσα και το έκανα πρόβα σε όλο το δρόμο. Είχα γράψει ελληνιστή τα γαλλικά, όπως καταλαβαίνεις. Γαλλικά δεν μπορούσα. Για να μπορείς να ναι, γιατί έχουν και δική προφορά. Ουζεβού, ας πούμε. Ναι, Μαμπέλ. Οπότε πρέπει να τα πεις σωστά. Οπότε το μάθαινα, ας πούμε, έτσι. Αλλά καλά τα πήγα, νομίζω. Βέβαια, έχω ξεχάσει τα πάντα. Δεν θυμάμαι το τραγούδι πια, πώς πάει. Όχι, βέβαια. Το θυμάμαι το τραγούδι. Αλλά έχει μάθει έτσι τη γλώσσα, ναι, τη λογική. Αλλά άμα δεν μιλάς τη γλώσσα. Ήξερα τι λέω, δηλαδή ήξερα τι έλεγα. Είχα μάθει και τη μετάφραση, έτσι. Να ξέρω τι λέω. Απλά τώρα το ξέχασα. Ναι. Εντάξει, πάντως γενικώς γίνονται πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι μια πρόκληση για μένα αυτό. Ήταν κάτι διαφορετικό τελείως. Θα σε ενδιέφερε να είσαι, ας πούμε, σε κάτι τέτοιο πέρα από το τραγούδι, δηλαδή να ενσωματωθεί σε μια παράσταση? Κοίταξε, για μένα το musical είναι, πώς πω, αυτό πια που τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, επειδή έχω σπουδάσει και ηθοποιός και έχω τελειώσει δραματική σχολή. Είναι acting, είναι. Είναι acting, είναι ηθοποιία, είναι τραγούδι, είναι λίγο κινησιολογία. Δηλαδή, τα συνδυάζει όλα. Οπότε για μένα είναι ό,τι καλύτερο το musical. Βέβαια και πέρα θεωρώ ότι παντού βάζεις λίγο απ' όλα. Δηλαδή. Και στα live σου. Δηλαδή, και εκεί λίγο έχει λίγο acting, έχει λίγο. Ναι, διαφορετικά interactive, έχει λίγο. Αυτό. Δηλαδή, παίζεις λίγο με τον κόσμο. Δεν είσαι απλώς βγαίνεις λες τα τραγούδια σου. Δηλαδή, έχει μια κατάσταση πιο πολύ interactive, ναι, με τον κόσμο.
Άρα το συνδυάζει και το live αυτό το πράγμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα μου πεις για τις καινούργιες εμφανίσεις. Από ό,τι κρυφά άκουγα πριν, κάνετε full τώρα tour με τον Μπό. Ξεκινάτε. Ναι, και με τον Μπό, συγγνώμη, το ξέχασα με τον Μπό. Γιατί τώρα θα μιλήσουμε. Με τον Μπό δεν κάνουμε τόσα πολλά. Κάνουμε όμως αρκετά και με τον Μπό. Απλά μίλησα πριν για τα live για την ομάδα που έχω μόνιμα που κάνουμε τα περισσότερα. Αλλά κάνουμε και με τον Μπό αρκετά live. Ωραία, παίρνουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε για να πούμε φυσικά και για το καινούργιο single. Το γύρισα ξανά. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. Ο Key at Night παρέα βεβαίως με τον Λάμπη Λιβιεράτο, ο οποίος έχει κάνει ωραιότατο, φοβερό comeback και χαιρόμαστε πολύ πολύ γι' αυτό. Και έχει και καινούριο single. Έχετε ένα single πολύ ωραίο με τον Μπό που παίζει πάρα πολύ. Εγώ σας έτοιμο το έχω, να ξέρεις. Λοιπόν, το γυρίζω χαίρομαι ξανά. Πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς θα πας με το γλυκό χοντρούλι? απλά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, είναι τυπάρα, έτσι. Το χιούμορ του, γιατί η καλοσύνη του γενικά αυτού του ανθρώπου είναι. Είναι απίστευτο. Εγώ γελάω πάρα με τον Μπό. Έχει απίστευτο χιούμορ. Θα σου πω και δεν κράτηκε με αυτό. Θα το πω. Δεν ναι, να τα πεις όλα. Τα πάντα. Του στέλνω μια μέρα. Γιατί γενικά μιλάμε άνετα. Μια μέρα λοιπόν του στέλνω ένα μήνυμα. Του λέω: πού είσαι τρελό αγόρι. Είμαι σε μια σοβαρή συνάντηση. Μου λέει: δεν μπορώ τώρα. Λέω: συγγνώμη, του λέει για την ενόχληση. Βέβαια. Εγώ ψάρω. Αν μα απαντάει, έτσι ψάρω. Μια φούστα γυναικεία. Τι σου στείλε μια φούστα γυναικεία. Η σοβαρή συνάντηση ήταν εγκομενική. Του λέω είσαι κάτω από τη φούστα, για να ξέρω. Προφανώς. Τη φούστα την έστειλες και τι φορεμένη. Εντάξει, με μετά ότι είναι παραβάν και ότι είναι πίσω το παραβάν. Μάλιστα, οκ, okay, τα φιλιά μας. Ότι δοκιμάζει ρούχα, είμαστε. Τα φιλιά μας, ναι. Όπως είπε το φοβερό Μπό, λέει θα τον πάρω το λάπι στο γυμναστήριο μαζί μου. Του λέει ένας φίλος σοβαρά, του λέει ναι, γιατί είναι στο δικό σου γυμναστήριο. Έχει λέει free wifi φοβερό. Μην πω και εγώ τώρα τη λέξη. Πώς προέκυψε η συνεργασία. Είναι για τέτοιο Μπό, γενικά έτσι. Ναι, τρελό. Έχει λέει free wifi φοβερό, τον πάρω μαζί μου. Πώς προέκυψε η συνεργασία, ήταν δική του ιδέα. Μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη, η Άρτεμις, σε μια έτσι έξω που είχαμε κάνει και βρεθήκαμε τυχαία στο ίδιο μαγαζί να δούμε ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, το Βέρτη. Mm-hmm. Ήταν και αυτός εκεί με την παρέα του, εγώ μια δική μου παρέα και αυτή η κοινή μας φίλη μας γνώρισε. Και μας είπε ότι, επειδή μας γούσταρε και τους δύο πολύ σαν καλλιτέχνης και τα λοιπά, ότι είχε ένα ένστικτο η κοπέλα αυτή ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε επιτυχία. Πραγματικά και εγώ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε και ο Μπό βέβαια. Βέβαια ο Μπό μου είπε ότι κάποια στιγμή κάτι το είχε περάσει στο μυαλό, βλέποντας που έκανα εγώ τα live και τα λοιπά και αυτά. Οπότε του άρεσε η ιδέα που μας έριξε η φίλη μας. Εγώ είπα ότι αν θέλει ο Μπό, εμένα μεγάλη μου χαρά, το ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το στυλάκι του. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι μαζί του βέβαια, αλλά. Τον γνώριζα τον Μπό, ήξερα κάπως τη δουλειά του. Και μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Μπό, με είδε σε ένα live μου στο ΚΑΣ στο Κεφαλάρι. Του άρεσε πολύ. Βρεθήκαμε μετά, κάναμε μια συνάντηση και με τη Ρένα Τιμάνδρου, που είναι η μάνατζέρ μας. Και μιλήσαμε. Ο Μπό νομίζω ότι είναι σε όλα featuring. Δηλαδή ο Μπό είναι ο ιδανικός, γιατί χρειάζεται πάντα κάποιον ή κάποια, ή μια αντρική, μια γυναικεία φωνή, για να δέσει. Δηλαδή εγώ τον έχω στο μυαλό μου Μπό featuring κάποιον, έτσι δεν καλά δεν λέω. Δηλαδή είναι καλλιτέχνης ο οποίος. Χωράει πάντα έναν άνθρωπο μαζί του, ξέρεις, για το κομμάτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται, δηλαδή, γιατί βγάζει ωραίες συνεργασίες. Ακριβώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δείχνει πόσο άνετος είναι ο άνθρωπος στο να κάνει συνεργασίες. Μα έτσι δεν είναι έχει κόμπλεξ, το δεν στυλ έχει ζήλιες, δεν έχει. Ούτε καν, όχι. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρει να βγει μια καλή δουλειά. Εγώ όταν μου φτιάξει το κομμάτι, επίσης μια πλάκα που μου έκανε. Πήγα στο τίτλο να τα ακούσω και μου βάζει με κάτι κλαρίνα και κάτι τέτοια. Λέω: δεν με ψαρώνει, του λέω: αλλά βάλω το κομμάτι να τελειώνει. Σου βάλε κλαρίνα. Μου βάλε κάτι. Μου λέει: αλλά να ακούσουμε, λε το γράψα. Και βάζει και αρχίζει κάτι κλαρίνα, κάτι αυτά, κάτι. Αλλά με beat. Και αυτά του λέω: λοιπόν, εντάξει, γιατί του είχα πει να το κάνουμε λίγο λαϊκό, έτσι να έχει λίγο μια λαϊκή απόχρωση μέσα το κομμάτι και αυτά. Και μου βάζει ένα πολύ hardcore. Δηλαδή του λέω: αλλά μπόξε κόλλα, του λέω. Το γύρισε ξανά, πάντως δεν έχει λαϊκή απόχρωση, κάνω εγώ λάθος. Μια πολύ ψηλή λίγο στο ρεφρέν, πολύ λίγο, όχι πολύ. Σαν το μάτι από τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά. Ναι, έχει μια πολύ μικρή έτσι, όχι ελαφριά, δεν. Light. Οπότε τώρα light θα γίνει, όπως και ο Μπό. Πιο light πεθαίνεις με τον Μπό, δεν υπάρχει. Οπότε τώρα θα κάνετε και live μαζί για να καταλάβω, ή θα κάνεις και μόνος έχουμε σου. Έχουμε κάνει ήδη με τον Μπό live. Έχετε κάνει έχουμε ήδη. Κάνει ήδη μερικά τώρα απλά δέχεται το καλοκαίρι. Και στην Κύπρο έχουμε πάει μαζί με τον Μπό. Τώρα πάμε Γερμανία.
θα στο Βούπερταλ, σε ένα κλαμπ. Και έχουμε και άλλα που θα κάνουμε στην Ελλάδα μαζί. Πολύ ωραία. Γενικά έχουμε μια ομάδα που νομίζω και εκείνος ότι κάνει μόνος του κάποια χωρίς εμένα και εγώ κάνω χωρίς αυτόν. Νομίζω ότι ένας εξαιρετικός DJ πρέπει να έρθει μαζί σας το καλοκαίρι. Δεν κακή ιδέα καθόλου. Σκέφτομαι την Ναταλία Γερμανού για αυτό που λέω. Νομίζω ότι η Ναταλία έχει έρθει πέρσι με σένα και τον Καλλίρη, αν δεν κάνω λάθος, στη Χαλκιδική. Οπότε it's my turn. Oh, τώρα it's your turn. Οπότε το έκαψε η Ναταλία. Το χαρτί με το Λιβιαράτο. Τέρνει αυτή τη θέση, δεν το συζητάω. Το χαρτί με το Λιβιαράτο το έκαψε η Γερμανού. Ήρθε η σειρά μου, θα πάρω το πω τηλέφωνο. Με τον Καλλίρη τι έγινε, γιατί μου τον ανέφερε πριν ότι τέρνει μα δεν τι εμφανίσει. Κοίταξε, ναι, με το Θάνο, κοίταξε. Είμαστε καταρχήν πολλά χρόνια φίλοι. Έχουμε κάνει και άλλε συνεργασίε με το Θάνο. Το πρώτο σου τραγούδι με το Θάνο δεν ήταν, κάνω λάθος. Ναι, το πρώτο. Ντουέτο, ας πούμε, και που ακόμα δεν είχα κάνει δισκογραφία. Ναι, δεν είχες κάνει και ήταν στο δικό του άλμπουμ. Ήταν στο δικό του άλμπουμ, ναι, το παλιό είναι αλλιώς, ενώ είναι ωραίος αυτό. Ναι, αυτό. Οπότε η σχέση μας και η φιλία μας κρατάει από τότε με το Θάνο, η γνωριμία μας γενικότερα. Είχαμε δουλέψει και πιο παλιά στη Θεσσαλονίκη μαζί, σε ένα σχήμα. Και το 2010 ξανακάναμε πάλι μια συνεργασία στο Ghost House. Το θυμάμαι. Στο κέντρο. Ναι, αυτό ήταν λίγο πριν κάνω εγώ τη Μαρινέλα. Στο κέντρο, στο Ψηρή, ναι, στο Ghost House. Και τώρα πάλι μου έκανε την πρόταση ο Θάνος να κάνουμε μαζί κάποια lives. Από το 2013 δηλαδή βρεθήκαμε προς το τέλος του 2013. Αυτός έκανε κάποια live ήδη εκείνη την περίοδο και μου είπε να το σμίξουμε, να το κάνουμε παρέα. Και έτσι ξεκινήσαμε μαζί μια συνεργασία με τον Θάνο. Κράτησε περίπου ένα χρόνο όλη αυτή η ιστορία με τον Θάνο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, κάναμε πάρα πολλά lives. Μεγάλη επιτυχία. Και απλά νιώσαμε και δύο κάποια στιγμή ότι σαν να κλείνει λίγο αυτός ο κύκλος, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και εκείνος και εγώ. Ήταν λίγο σαν κοινή απόφαση, σημαίνει ότι μήπως να δοκιμάσουμε και λίγο διαφορετικά. Λίγο και κάτι λίγο διαφορετικό. Γιατί ακούστηκε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην συνεργασία σας, τουλάχιστον σαν φήμες γράφτηκαν σε διάφορα blog και τα λοιπά. Τα πολλά μπορεί να ακούγονται, μωρέ, τώρα δεν είναι αυτό. Εντάξει. Ότι υπήρχε κάποια διαφωνία. Οπότε προφανώς είναι όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Όλα και απλά θέλετε να προχωρήσετε, να το πούμε έτσι διαφορετικά. Εντάξει, αν ήσασταν χρόνια πλέον μαζί και το είχατε αυτό έτσι φτιάξει για καιρό, είναι λογικό να θέλετε. Κάναμε πάρα πολλά live σου. Πήγαμε, δηλαδή, γυρίσαμε και πολλά μέρη και αυτά. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε, πρέπει να πάρει μια ανάσα κάτι, να επανέλθει αργότερα και πιο δυναμικά και λίγο διαφορετικά. Σωστό. Στον χώρο μας αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, προς Θεού, δεν είσαστε κολλημένοι non-stop να είσαστε μαζί. Είπες τη λέξη μια ανάσα και μια ανάσα θα σου δώσω να πάρεις τώρα. Παρακαλώ. Διότι μόλις επιστρέψουμε θα παίρνεις ανάσα σου μέσα στο ξεμολογητήριο. Έχω μεγάλη περίεργεια να δω τι θα μου απαντήσει ο Λάμπης Λιβιαράτος στις ερωτήσεις κόλαφο που το έχω ετοιμάσει. Ο Θεέ μου. Μοντιέ. Μοντιέ, πραγματικά. Ναι, ναι, κάνε το σταυρούλι σου, κάνε το σταυρούλι σου. Με καθολικό τρόπο βλέπεις τον κάνω, γιατί ήταν, η ψαλμωδία ήταν λίγο, είναι καθολική γι' αυτό. Να σου ρωτήσω, έχεις κάνει κανονική εξομολόγηση ποτέ, τύπου να πας εκκλησία και να κάνεις τα λοιπά. Το έκανα μια φορά, μου μπορείτε ένας φίλος. Αλλά ήταν λίγο σαν συζήτηση, δεν ήταν δηλαδή, απλά σαν να συζητάω με έναν άνθρωπο. Okay, δεν... Φαντάζομαι και εγώ ότι κάπως έτσι θα είναι. Λοιπόν, εδώ θα έχεις διαφορετική εξομολόγηση. Έχουμε την τηλεοπτική. Θέλω απλά να σου πω, επειδή είναι η πρώτη σου φορά εδώ στο εξομολογητήριο, ότι εδώ κρίνουμε τους καλεσμένους μας. Πρόσεξε. Θέλουμε να είναι ειλικρινοί. Τους κρίνουμε για την ειλικρινιά τους και όχι για τις πράξεις τους. Okay, μπορείς να μας πεις ό,τι θες, αλλά θέλουμε να μας ανοίξεις την καρδούλα σου. Νομίζω ότι αυτό κάνω μια ζωή ολόκληρη. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κλασική μου ερώτηση. Έχουμε το φαγητό, τον ύπνο και το σεξ. Mm-hmm. Θέλω να μου τα βάλεις, τρεις απολαύσεις πολύ ωραίες, να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Ο ύπνος σίγουρα είναι ο τελευταίος. Ωραία, άρα έχουμε το σεξ είναι το πρώτο και το φαγητό στη μέση. Άρα, σεξ, φαγητό, ύπνο, σεξ, φαγητό, ύπνος. Πολύ πολύ ωραία, δεκτό. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις ποιο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει περισσότερο. Έχουμε, θα στα πω πολύ γρήγορα. Διαθυμισέμοντα γιατί είναι, ναι. Την οκνηρία που είναι η τεμπελιά, την αλαζονία, τη λεμαργία, τη λαγνία
την απληστία, την οργή και τη ζηλοφθονία. Παίζω μεταξύ λεμαργίας και λαγνίας. Θα επιλέξω το δεύτερο. Έτσι, μπράβο, φτιάξαμε τώρα τη λαγνία. Τώρα λεμαργία, τι είναι αυτά. Λαγνία, ξέρεις τι είναι η λαγνία, έτσι. Η κατάσταση που δεν μπορείς να ελέγξεις τις σεξουαλικές επιθυμίες. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Πολύ, πολύ ωραία. Πιο αλληλούια δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις με άριστα το 10 πόσο πιστός είσαι. 11. Άσε ρε λάμπη τώρα. Κάτσε, θα σου πω κάτι, περίμενε. Εάν υπάρχει κάτι που με εξάπτει το ενδιαφέρον και μου κρατάει έντονη ακολουθεί τον τρόπο σκέψης μου και δεν βαριέμαι, γίνομαι έως και μονογαμικός, παρακαλώ. Γίνομαι, κάτσε, αυτό μου άρεσε. Ευλόγησον. Τώρα με εντρίγκαρες. Γίνεσαι έως και μονογαμικός. Αμαλάχη. Αν υπάρχει όμως κάτι. Να υπάρχει όμως αυτό, να μου κρατάει έντονο το ενδιαφέρον, να ακολουθεί τον τρόπο σκέψης μου και να συνάδουμε γενικά στο χιούμορ, στην επαφή, την εγκεφαλική κυρίως. Το υπόλοιπο. Αν λοιπόν υπάρχει αυτό, ακολουθεί. Πάμε 11. Αν δεν υπάρχει, πού πάμε, 5, 6. Πάμε μείον 1. Πάμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Λοιπόν, δεκτό. Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, Λάμπη, θέλω να σκεφτείς μια Ελληνίδα από οποιοδήποτε χώρο. Συνάδελφό σου, παρουσιάστρια, ηθοποιό, έως και πολιτικό αν τολμάς. Λοιπόν, με την οποία πιστεύεις ότι θα ταιριάζεις, ρε παιδί, με ερωτικά. Θα θέλεις πάντων να γνωριστείτε, να τη γνωρίσεις καλύτερα. Πρόσεξε, θέλω να καταλάβω τα γούστα σου. Μπορείς να πεις και παντρεμένη, δεσμευμένη, οτιδήποτε. Και, ερώτηση αυτή. Και θα μας κυνηγήσουν. Όχι, κανείς. Γιατί είναι ερώτηση καθαρά. Ελληνίδα, δηλαδή, έτσι, να καταλάβουμε. Ξένοι δεν έχουμε το δικαίωμα. Όχι. Λοιπόν, να καταλάβουμε ότι αυτή η γυναίκα σου με τη βλέπεις και σ' αρέσει. Αυτό. Δεν το είπα εγώ. Βάζεις το γυαλί γιατί ντρέπεσαι. Να μην με γνωρίσουν, το παιδί δεν είμαι εγώ. Για πες. Λοιπόν, έτσι όπως το θέτεις, θα σου πω κάτι. Βασικά μου αρέσουν πάρα πολύ σε μια γυναίκα τα πόδια. Να έχει ωραία πόδια. Ποδάρες. Ποδάρες, αν είναι δυνατόν. Θεωρώ λοιπόν υπάρχουν δύο γυναίκες που θεωρώ ότι έχουν πολύ όμορφα πόδια. Και υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Τη μία την έχω. Η μία είναι παντρεμένη. Είναι και οι δύο δεσμευμένες από ό,τι ξέρω. Η μία είναι δίπλα. Οπότε μου. Μην παρεξηγηθούμε. Η μία είναι δίπλα μου. Η μία είναι δίπλα σου. Είναι το, μία δίπλα στο πρωί λοιπόν. Και άλλη δεν είναι δίπλα σου. Είναι πιο μακριά λίγο. Επειδή λοιπόν η μία είναι παντρεμένη και παιδάκια, ας την αφήσουμε στην ησυχία της. Είσαι σαν σταμάτη. Παντρεμένη. Εννοούσα τη φέση κορδά, παιδί μου. Εννοείται, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, και η Σάσα, έχει, μια χαρά είναι, εντάξει. Ποδάρες έχει. Όχι, συγγνώμη. Τη Σάσα την αγαπώ. Ποδάρες έχει η Φέη, τελεία. Αυτό τελεία, εντάξει, λοιπόν, το λέμε. Συγγνώμη, αλλά επειδή η γυναίκα είναι παντρεμένη και έχει παιδάκια. Έλα, παιδί μου τώρα. Παντρεμένη είναι η γυναίκα, δεν είναι πεθαμένη. Παντρεμένη είναι. Η μηθανή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ποια είναι η δεύτερη για να καταλάβω. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Α, η Κωνσταντίνα. Η αλήθεια είναι ότι έχει εντυπωσιακά, πώς το λένε, πόδια. Είχες πάει και στην εκπομπή καλεσμένος. Ναι, ναι, ναι. Άρα, όπως κάνει ο Θέμος στα βιντεάκια. Έπεσαν τα βλέμματα. Οκ. Ωραία, ακούστε, έχεις. Μπράβο, δεκτό. Ω, αλληλούια και εδώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι καθαρά προσωπική. Εγώ θέλω να λες την αλήθεια σου και κατάλαβα ότι λες αλήθεια. Εδώ δεν το συζητώ και επιβραβεύω. Λοιπόν, πιστεύεις ότι υπάρχει φιλία. Πραγματική όμως φιλία. Χωρίς να υπάρχει κάτι πονηρό μέσα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χωρίς να υπάρχει σεξ. Κοίταξε, πιστεύω ότι όπως λέγανε κάποιος φιλόσοφος το έχει πει αυτό. Λιβιαράτος λέγεται. Ναι, για πες για το Λάμπιο, τον Χαράλαμπο Λιβιαράτο. Ότι η φιλία μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα είναι λανθάνων ερωτισμός. Λανθάνων ερωτισμός. Ωραίο. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει αγνή φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Μπορεί να υπάρξει. Όμως, εγώ έχω πολλές γυναίκες που είναι φίλες μου, όπως επίσης και πρώην σχέσεις μου που έχουμε πολύ καλή επαφή. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Και είμαστε πια φίλοι χωρίς να υπάρχει κάτι ερωτικό. Είναι δύσκολο να υπάρξει, πολύ δύσκολο. Μπορεί να υπάρξει όμως. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας λανθάνων ερωτισμός. Πόπο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες με τον λανθάνων ερωτισμό. Ωραία, δεκτό. Κεραυνό δεν έχω. Κοίταξε, μπορεί να έρθει ο κεραυνός, αν είσαι καλό παιδί, μπορεί και όχι. Μέχρι στιγμής μας τα έχεις πει καλά. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, τώρα ξέρεις το δίλημα. Έχεις ακούσει για διλήμματα. Εγώ τώρα θα σου πω το τρίλημα. Μ' αρέσει τα τρίληματα. Το τρίλημα είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, γυναίκα με ωραίο πρόσωπο, ωραίο στήθος ή ωραία οπίστια. Και μην μου πεις και τα τρία. Θα επαναληφθούμε τώρα, μας σου είπα τα πόδια.
Πρέπει να βάλεις και τα πόδια μέσα. Όχι, γι' αυτό. Όχι, θα γίνει τετράλυμα. Όχι, 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 όχι. Εγώ λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ευτυχώς που δεν έχω τα πόδια πάμε, μέσα. Λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε τα πόδια λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ωραίο πρόσωπο, ωραίο στήθος ή ωραία οπίστια. Γιατί πιο πολλοί άντρες κοιτάνε στήθος ή οπίστια. Πρόσωπο. Αλήθεια το λες. Δηλαδή, δίνω μεγάλη σημασία στο πρόσωπο. Και ιδίως στα μάτια. Το βλέπω. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις κάτι με μια γυναίκα που να μην έχει το σώμα το super wow και τα λοιπά, να μην καλύπτει, αλλά να έχει φοβερό πρόσωπο. Ναι, βέβαια. Το πρόσωπο είναι σημαντικό για μένα. Οκ, δεκτό. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο σου προτέρημα και ποιο το μεγαλύτερο σου ελάττωμα, όπως το λένε οι δικοί σου άνθρωποι. Αυτοί που είναι τριγύρω σου. Ναι. Είτε φίλοι είτε σχέσεις κατά καιρού. Δεν θα σου πω πώς το λένε οι άλλοι. Θα σου πω πώς το εκλαμβάνω εγώ, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θεωρώ ότι έχω ένα πράγμα που είναι προτέρημα, αλλά κυρίως είναι και μεγάλο ελάττωμα. Αποδεικνύεται. Είμαι πολύ ειλικρινής. Και αυτό είναι και ελάττωμα, λες μαζί. Ναι, είμαι πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, δεν μπορώ, δηλαδή θα πω αυτό που πιστεύω και αυτό που νιώθω ως δική μου αλήθεια, βέβαια, έτσι. Θα το πω όμως. Δηλαδή. Άρα αυτό που λέει το ανέκδοτο, είναι μετισμένο στο σκυλί. Πάει στην Μέγκη, λέει, είσαι πολύ άσχημη. Και δηλεύτηκε και σε πολύ λιώμα. Ναι, αλλά αύριο θα είμαι καλά. Οκ, κατάφερε λοιπόν αυτό. Την ειλικρίνεια του Λάμπη. Εντάξει, δεκτό. Είναι σαν να μου λες ότι δεν λες καθόλου ψέματα ή λες αναγκαστικά μερικές φορές. Τα κατασυνθήκη ψεύδι, ναι, τα κατασυνθήκη μπορεί να τα πω. Προκειμένου τον άλλο να τον στενοχωρήσω, ίσως να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά γενικά λέω πάντα την αλήθεια. Οκ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σκεφτείς ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχει ποτέ υποθεί για σένα ή να το ακούς να το λένε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είτε σε μια ραδιοφωνική, είτε σε κάποιο έντυπο, είτε σε κάποιο blog. Έχουμε τόσα μέσα πια. Λοιπόν, και πώς αντέδρασες? Νομίζω κάποτε παλιότερα είχε υποθεί ότι είμαι αριβίστας. Και θεωρώ ότι... Αριβίστας meaning, δηλαδή... Ότι χρησιμοποιείς, ναι, για να ανέβεις, ας πούμε, χρησιμοποιείς το κάθε μέσον για να ανέβεις. Αλλά αυτό κυρίως νομίζω ότι είχε υποθεί λόγω μιας σχέσης ιδιαίτερης που είχα, όπου θεωρήθηκα ότι χρησιμοποιώ αυτή τη σχέση για να αναρριχηθώ επαγγελματικά. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, νομίζω ότι αυτό απεδείχθη ότι αυτή η σχέση ήταν μια σχέση αληθινή και αγάπης, οπότε νομίζω ότι αυτό κάπως έσβησε. Μ' είχε ενοχλήσει όμως αυτό, τότε που το έχω ακούσει, γιατί κάνει κάτι θεωρώ αυτό, ότι όχι μόνο αυτό δεν είμαι, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα και δεν μ' αρέσει ποτέ να χρησιμοποιώ κάποιους τρόπους για να φτάσω κάπου, παρά μόνο τη σκληρή δουλειά και την αγάπη για αυτό που κάνω. Τίποτα περισσότερο. Ωραίος. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα δηλαδή φιλίες μου, σχέσεις μου, ανθρώπους. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ. Άλλους. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, δόξα τον Θεό, πάρα πολλές γνωριμίες. Είμαι πάρα πολύ διακριτικός άνθρωπος και ποτέ δεν θα την πέσω σε κάποιον, θα τον πιέσω ή θα τον κάνω να έρθει σε μια δύσκολη θέση. Ό,τι να συμβεί, θα συμβεί από μόνο του και αυθόρμητα, αν να συμβεί. Okay. Δεν μου είπες πώς αντέδρασες, έκανες κάτι ή όχι? Απλά στενοχωρήθηκα πολύ. Μόνο αυτό, okay. Mm. Okay. Δεκτό. Για να δω τώρα τη μαγκιά σου και ελπίζω να μην πέσει, πώς το λένε, κεραυνός. Θέλω να σκεφτείς την καλύτερη σου συνεργασία, αλλά και μια συνεργασία που δεν θα ξανάκανες, όπως ρωτάω τους καλεσμένους μου. Μωρέ, δεν θα ήθελα να το πω αυτό τώρα. Σίγουρα υπάρχει πάτερ μου κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλω, ας με συγχωρέσει ο Θεός, δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Να τη ζωγραφίσεις κάπως. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Έχουν υπάρξει ευτυχώς ελάχιστες, μας πω, στα δάχτυλα και ούτε καν του ενός χεριού. Ούτε καν. Να είναι μία-δύο, πραγματικά μία-δύο συνεργασίες που δεν θα ήθελα να ξανακάνω. Όμως έχω κάνει τόσο πολλές συνεργασίες με τόσο μεγάλους καλλιτέχνες και αξιόλογους ανθρώπους, τις οποίες θα ήθελα πάρα πολύ να επαναλάβω και έχω μόνο καλά να θυμηθώ από αυτούς. Άρα δεν θα ήθελα να σταθώ τώρα στις δύο από τις τουλάχιστον, τι να πω, 25-30 μεγάλες συνεργασίες. Η συνεργασία που δεν θα ξανά κάνεις, μία από αυτές τέλος πάντων, έχει να κάνει με κακή συνεργασία, έχει να κάνει με οικονομικούς λόγους, έχει να κάνει με κακή χημεία, για να το κάπως να το καταλάβω. Εξέλιξη. Δηλαδή στην εξέλιξη. Αλλιώς που... ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Μπράβο, ναι. Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατέληξε. Με αυτή την έννοια μόνο. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και εξελίχθηκε όχι τόσο καλά. Καλύτερη, με αυτή την έννοια. Καλύτερη μου είπες, δεν μου είπες. Μου είπες απλά ότι καλύτερη θα σου πω. Πάλι δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Θεωρώ από τις ωραιότερες συνεργασίες που κάνει είναι με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδύ.
Διαφορετικές χρονιές, ναι. Διαφορετικές χρονιές. Όμως δεν σπαναβαίνει κάποτε. Ωραία, δεκτό. Εντάξει, αλληλούια, μισό, μην είμαστε και σωστοί έτσι και αυστηροί για το άλλο νευροντί. Εντάξει, για να δούμε τώρα λοιπόν, πάμε στα σεξουαλικά. Θέλω να μου πεις το πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Ακραίο για τα δικά σου δεδομένα. Στην άκρη ενός γκρεμού. Τι είναι αυτό τώρα? Ακραίο δεν πες. Το πιο ακραίο ήταν στην άκρη ενός γκρεμού. Όντως τώρα μου το λες τώρα επειδή σου πω το πιο ακραίο. Ναι, η άρα ήταν τύπου δολοφονία, δεν ήταν. Κατά τύχη όμως. Κατά τύχη. Δεν έφυγα Oops. Εγώ. Ήταν. Ούψ. Θα μου πεις το πιο ακραίο σου σημείο. Τώρα που βάλεις το γυαλί, μεταξύ μας είμαστε. Ακραίο, βράδυ σε μία πισίνα ενός ξενοδοχείου. Κοιμόντουσαν όλοι, βέβαια, ευτυχώς. Πού το ξέρεις. Ελπίζω να κοιμόντουσαν και να μην υπάρχει βίντεο. Εγώ ένα βράδυ σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη είχα γυρίσει 3-4 το πρωί και στο απέναντι ακριβώς βγήκα έξω στο μπαλκόνι για να χαλαρώσω. Στο ακριβώς απέναντι μπαλκόνι, ξέρεις, είναι αυτά τα ξενοδοχεία που είναι γύρω-γύρω και είναι πισίνα στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς απέναντι ένα ζευγάρι έκανε παράσταση. Και έφαγα φρίκι, δεν ήθελα να του ενοχλήσω. Δεν σου θύμιζε κάτι. Τι? Το ζευγάρι αυτό. Εσύ είπες μέσα στην πισίνα. Και στο μπαλκόνι. Γι' αυτό σου λέω: ποτέ δεν ξέρεις ποιος σε βλέπει. Μπήκα μέσα τρέχοντας από την τροπή. Είναι μου. Πολύ μικρός ο κόσμος. Θέμη, εγώ ήμουνα, λέει. Ήταν πριν από 4 χρόνια. Δεν το θύμισα με το ξενοδοχείο. Στον αέρα όχι, αλλά από τα πολύ γνωστά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Περίοδος. Ήταν Σεπτέμβριο, ήταν φθινόπωρο, τέλη καλοκαιριού. Ήταν πριν από 4 περίπου χρόνια. Δεν ήσουν εσύ. Όχι. Δεν ήμουν. Ξαφνικά σοβάρεψε. Γιατί σκέφτηκε πριν 4 χρόνια άλλη μια ράντα. Λοιπόν, οκ, δεκτό. Δεκτό όντως. Και όντως ακραίο. Όντως εννοώ δεν είναι συνηθισμένο. Λάμπη. Θα έμπαινε στο τρίπ να ξαναπαντρευτείς αν έβρεσκε στο κατάλληλο πρόσωπο. Δηλαδή αν ήσουν αφού ερωτευμένος. Βρισκόταν το ανάλογο σάικο άτομο να το ξανακάνει. Ναι, το σάικο. Αυτό μαζί μου. Ναι, ετερονίδες. Ναι, αν βρισκόταν. Λένε το Άσεξα Μαρτίν, ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Ναι, το λένε και. Καλά κάνουν και το λένε. Είναι πολύ σοφή παροιμία αυτή. Πολύ σοφή ρίση, μάλλον. Το Άσεξα Μαρτίν. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα. Πάντως δεν με ενοχλεί αυτή η ιδέα. Αν να προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί και να το έκανα, ξέρεις. Αν και νομίζω ότι το να παντρευτείς με έναν άνθρωπο, κύριος στόχος πρέπει να είναι να φτιάξεις μια οικογένεια. Την οικογένειά μου την έχω φτιάξει. Δηλαδή τα παιδιά μου τα έχω. Δεν θέλω άλλο παιδί αυτή τη στιγμή. Δεν ζητάω άλλο παιδί στη ζωή μου. Είμαι καλά. Τώρα, αν γνωρίσω μια γυναίκα που ξαναγκάζει να μου ζητήσει και άλλο παιδί, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά είναι τα πρόβλεπτα. Μπορεί να στο βγάλει αυτά... ίδια. Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να μου το βγάλει. Ναι. Ναι. Θέλω να μου το ζητήσει. Εισαγωγικά, ναι, να το ζητήσει. Να δω ότι γεννιέται αυτή η επιθυμία. Αλλά δεν είναι κάτι το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ούτε με απασχολεί και δεν θα το έκανα εύκολα. Δεν θα το έκανα εύκολα. Παρ' όλα αυτά δεν το αποκλείεις. Και δεν το αποκλείω. Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή μου. Τίποτα. Ποτέ μιλάς ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Και ο Καρβέλας πολύ σοφά. Ποτέ μη μιλάς ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη και να πεις το ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και αυτή η αγαπημένη μου ερώτηση που την κάνω σε όλους. Αν έχεις πράξει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Μόνο. Περίμενε. Έχει τρελάνει σήμερα. Είναι ο θήτης και είναι και το θύμα. Το θήμα πάντα. Θύμα. Περίμενε. Τρίτος. Υπάρχει και ο θήτης. Αλλά πρέπει να ξέρει κάτι. Ευτυχώς μέχρι τρεις είναι δεσμός, να ξέρεις. Α, είναι δεσμός μέχρι τρεις. Εντάξει. Από τέσσερις λέει τελειώσει. Γιατί υπάρχει περίπτωση του θήτη που σου λέει άλλη, αγάπη μου, θα χωρίσω. Δεν είμαι καλά με τη σχέση μου. Χωρίζω. Και μετά δεν χωρίζει. Έτσι. Και υπάρχει και το θύμα που δεν μπορεί να περάσει από το σπίτι γιατί κάτι έχει φυτρώσει. Το έχω ζήσει και αυτό. Και το ένα και το άλλο. Όχι. Θύμα. Το θύμα. Ναι, να είμαι το τρίτο πρόσωπο σε μια κατάσταση και τελικά να επιλέξει τον άλλον. Και πολύ καλά έκανε το κορίτσι μεταξύ μας, δηλαδή. Ήταν σοφή η απόφαση που πήρε, το συζητάω. Για όλους, μπορώ να σου πω. Αλληλούια, βεβαίως. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι πολύ σοφάοντα και πλάσματα. Ξέρουν πάντα να παίρνουν τη σωστή απόφαση για όλους όμως. Ξέρουν να διαλέγουν το σωστό. Πάντα το σωστό κάνουν για όλους. Κοίτα, τι λέω, προς τι σου λέω. Τελικά παίρνουν τη σωστή απόφαση. Γιατί και για εσύ μένεις μετά, σε αφήνουν στην ησυχία σου, εννοείς. Ότι μετά ηρεμείς. Παιδί μου, γενικά τελικά είναι σοφάοντα οι γυναίκες. Ξέρουν τι κάνουν. Είναι, ξέρουν τι κάνουν. Ξέρουν τι κάνουν οι γυναίκες. Σκεφτώ το καλό όλων.
Έχω προσέξει ότι όταν φοράς τα γυαλιά λες μεγαλύτερες σοφίες. Δοκίμασαν τα φορέσεις και νύχτα. Ξέρεις έξω στα νύχτα περπατήματά σου. Πολύ ψωνάρα. Αν και μπορεί να σε παρεξηγήσουν τώρα που το σκέφτομαι. Α πούμε σε ψωνάρα μεγάλη με τα γυαλιά τη νύχτα. Θεούλης, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε. Καθρέφτη ξυριζόμουνα και βαριόμουνα. Σ' αυτό το πάρτι εγώ δεν ήθελα να πάω. Άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Μες στ' αυτοκίνητο βαριόμουνα και σκεφτόμουνα. Τι θέλω εγώ στις κοσμικές τις συγκεντρώσεις. Που μόλις πεις θέλεις να βγεις για να γλιτώσεις. Όλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο. Περνάς από μπροστά μου ξαφνικά. Πάνω και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω. Πάνω και κάτω, πάνω και κάτω. Με μια ματιά με κάνες σαν ο κάτω. Αυτό που έψαχνα μπροστά. Να δεις που το σκεφτόμουν και βαριόμουν. Σ' αυτό το πάρτι εγώ δεν ήθελα να πάω. Άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Και εκεί που όλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο. Περνάς από μπροστά μου ξαφνικά. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Βαρέμε το Λάμπη Λιβιεράτο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Σε βλέπω, ρε παιδάκι μου, και πραγματικά δεν ξέρω αν είδες τώρα στο πρωινό που παίξαμε ένα βίντεο σου, μια συνέντευξή σου. Δεν το είδα, ταξίδευα από Θεσσαλονίκη εκείνη την ώρα, αλλά γύρισε και είπε η Φέη, αυτό το παιδί ο χρόνος δεν τον έχει ακουμπήσει. Και έχει δίκιο, ρε παιδάκι μου. Θέλω να μου πεις, κάνεις κάτι γι' αυτό. Είσαι, γερνάει όταν λέμε ίδιος. Γερνάει το πορτρέτο. Γερνάει τον Dorian Gray, του Λάμπη Gray. Τι έχεις κάνει, μπορείς να μου πεις. Σίγουρα δεν έχω κάνει δίαιτα. Τι εννοείς, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι τώρα η. Είμαστε καλοδρεμένοι. Είναι όσο πρέπει, είναι η γοητεία, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, κάνεις κάτι τύπου με τη διατροφή σου ή οτιδήποτε προσέχεις. Δεν διατρώ καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά, ο χρόνος σου έχει φερθεί λουκουμάκι, δεν υπάρχει. Εντάξει, εντάξει. Μην λέμε υπερβολές. Έχουμε περάσει κάποια χρόνια. Αλλά είμαστε ακόμα νέα παιδιά. Νέα παιδιά είμαστε. Τι υπονοείς, Θέμη μου. Δεν υπονοώ. Αλλά όταν περνάει μια δεκαετία και βάλε. Μπήκαμε στα άντα. Όταν λέμε για το 1996 που είχαμε τον Μπαμ και κάτω, γιατί και εμένα δεν με συμφέρει, ήμουν εδώ στο Μάτ. Πόσο ήμασταν τότε. 15 χρονών. 18 με το πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, μιλάμε πια για 2015, δηλαδή στην ουσία 16. Είσαι τύπου φτού φτού φτού, ίδιο και παράλογο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει.
Σου είπα, ανακάλυψα τις παλιές φωτογραφίες. Σου είπα, θα τις βγάλουμε στο Instagram. Θα βγουν στο Instagram αυτές. Εντάξει, κλαίω. Λέει, θα κλάψει πολύ με αυτές. Κλαίω. Τα πολύ όμορφα, αυτό που λέμε, τα αγνά τα παιδικά χρόνια. Ο Ρέμος έχει υποσχεθεί και η Νατάσα δεσμεύτηκε. Τώρα να κάνω μια παρένθεση, επειδή λέμε για το παρελθόν. Γιατί τότε θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, το 96-97 προς 97 στις Χάντρες, με Λάμπη, με την τρελή επιτυχία του Μπαμ και κάτω, και άγνωστος τότε την Νατάσα και τον Αντώνη, τον Ρέμο. Ο Ρέμος είχε βγάλει το πρώτο του CD, αλλά τότε άρχισε να γίνεται με το «Τι ήμουνα για σένα». Και ήταν μια συγκλονιστική χρονιά για όλο τον κόσμο που είχε έρθει και είχε δει αυτό το σχήμα. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το σχήμα έχει πάει διαφήμιστο, έτσι. Αδιαφήμιστο, ναι. Δεν είχε γίνει καμία διαφήμιση. Πήγε από στόμα σε στόμα, δηλαδή. Γιατί είπαμε ότι ήταν πολύ ωραίο πρόγραμμα. Τα παιδιά ήταν υπερταλάντα. Μόνο με μέσο έβρισκε τραπέζι. Ο Ρέμος και η Νατάσα. Είχαμε τον Παντελή τον Καναράκη μαζί μας. Παντελής, ο Τριαντάφυλλος. Ναι, Τριαντάφυλλος, ναι. Όλη η ομάδα. Ήταν μια πολύ ωραία ομάδα που είχε γίνει τότε. Και πραγματικά για ένα σχήμα με νέους ανθρώπους. Που εντάξει, εγώ με ξανά λίγο περισσότερο είχα, όπως είπες, και τον Πάμε και κάτω εκείνη την και εμένα έσκαγε τότε, μην φαντάζεσαι. Πάμε και κάτω, τότε έσκαγε και εμένα. Ναι, αλλά το λέω ότι εσύ είχες και ήδη δισκογραφία. Ναι, με ήξερε λίγο παραπάνω ο κόσμος και από την τηλεόραση λίγο που είχα παίξει, και αυτό είχα κάνει ήδη δύο δίσκους. Μην είσαι ταπεινός, είχες κάνει ήδη επιτυχία. Είχες βγάλει ήδη τα δύο CD τα προηγούμενα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και έχεις κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, εντάξει, όχι, εντάξει, εντάξει, εγώ το θυμάμαι ξεκάθαρα αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι φτιάχτηκε πέρα από αυτό μια βαθιά φιλία με τα παιδιά. Είμαστε ακόμα φίλοι και τους αγαπάω πολύ και τους δύο. Τώρα πρόσφατα είχα πάει και είχα δει και τον Αντώνη. Τώρα από Θεσσαλονίκη που γύρισα είχα πάει να δω την Νατάσα που ήταν πάνω με τον Γιώργο Θεοφάνου σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που κάνουν και τον Παντελή τον Καναράκη. Και το θέμα εκεί, ότι λοιπόν, τα παιδιά μας συνδέει μια φοβερή εκεί, σχέση λοιπόν, ανθρώπινη. Σε μια από αυτές τις βραδιές στήθηκε το έγκλημα γιατί είχα πάει εγώ με τον Ρέμο μαζί ως ναι. πελάτες και τον Γιώργο τον Λιάγκα. Και είχαμε καθίσει και είχαμε δει την Νατάσα με τον Θεοφάνος. Ανέβηκε κάποια στιγμή πάνω ο Ρέμος και γύρισε εκεί πέρα, παιδιά, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τις Χάντρες. Και λέμε ότι το 2016, δηλαδή του χρόνου, θα είναι 20 ετία. 20 χρόνια. Ναι. Και λέει πρέπει να κάνουμε πετειακό να ξαναθυμηθούμε τις Χάντρες. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να... Ωραία, αυτό να βρεθούμε πάλι με τα παιδιά πάνω στη διασκηνή. Γιατί έβλεπα πριν μόνο στην ένα βίντεο. Στο Messenger, στο Facebook, που ήταν, έκανε ένα αφιέρωμα κάποιος κάπου σε ένα ιντερνετικό. Αυτό τα μπουζούκια της εποχής του 96 με 2000. Και μας είχε απόσπασμα από τις Χάντρες που βγαίναμε οι τρεις μας πάνω σκηνή, εγώ, η Νατάσα και ο Αντώνης. Και ο Παντελής που έβγαινε να κάνει τη Γοργόνα. Τη Γοργόνα, το θυμάμαι, ναι. Και έκλαψα. Δηλαδή, είχα ξεχάσει τι κάναμε και τι λέγαμε. Τα οποία τα βγάζαμε μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή... Λάμπη, αυτή η βραδιά έχει μαγνητοσκοπηθεί από κανένα κανάλι. Ναι, από τον Αντένα. Να τη βρούμε. Από τον Αντένα είναι αυτό που μου στείλανε. Θα τη ζητήσω από τον Αντένα. Από τον Αντένα. Είχε το σηματάκι του Αντένα πάνω. Τότε ήταν, είχαν στο τέλος πια, όταν τελειώναμε, είχαν τραβήξει μια, ένα βραδιά, είχαν τραβήξει όλο το πρόγραμμα. Μα το ξέρω γιατί στα πιο πολλά νυχτερινά μαγαζιά το κάνουν αυτό. Ναι. Γινόταν αυτό, ήθιστε να ξέρεις. Γίνεται αυτό. Θα το ζητήσω. Υπάρχει, σου λέω. Ναι, θα το ζητήσω. Έκλαψε, δηλαδή μας είδα και λέω, α, κοίτα, εγώ μακρύ μαλλί, ο Αντώνης Αδυνατούλης, πιτσιρικάς. Θα το ζητήσω οπωσδήποτε. Πώς είσαι με τα κορίτσια σου, πώς είναι ο Λάμπης με το ρόλο του father? Κοίταξε, είσαι προστατευτικός θέλουμε... πολύ, είσαι άνετος? Όχι, προστατευτικός δεν θα έλεγα με την έννοια της ιστερίας. Θα τα προστατεύω τα κορίτσια, εννοείται. Πιο πολύ θέλω να τα θωρακίζω και να τα προστατεύω με τις συμβουλές μου και τις συζητήσεις που κάνουμε πάνω σε κάποια θέματα. Από εκεί και πέρα τα υπερλατρεύω, θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, να ασχολούμαι μαζί τους και να είμαι κοντά τους όσο γίνεται περισσότερο και περισσότερο ανθρώπινα. Ίσως όχι πάντα με την παρουσία μου, αν δεν μπορώ για το πρόγραμμά μου, δεν το επιτρέπει οτιδήποτε, αν και πάντα βρίσκω χρόνο για εκείνες. Αλλά πιο πολύ να νιώθουν ότι ο μπαμπάς τους είναι εκεί. Όχι τόσο πολύ ως μπαμπάς που να τον φοβούνται ή να τον... σαφώς... Μ' αρέσει να δείχνω σεβασμό απέναντί μου, αλλά να τους τον εμπνέω αυτό το σεβασμό, όχι να τους τον επιβάλλω, ούτε με το ζόρι. Έτσι. Και φυσικά όχι να κάνουν πάντα αυτό που τους λέω, αν θεωρούν ότι τους λέω κάτι παράλογο. Αν τους πω κάτι που θα το κρίνω ότι είναι λογικό αυτό που τους λέω, θα ήθελα να έχουν την κρίση να το καταλάβουν και να το κάνουν. Εφόσον θα είναι λογικό βέβαια, έτσι, δεν θα είναι παράλογο. Και θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη σχέση περισσότερο μια σχέση άνεσης και φιλίας μεταξύ μας, ώστε να λέμε τα πάντα μεταξύ μας. Θέλω να μου λένε τα πάντα και θέλω να τους λέω τα πάντα. Ώστε να τα συζητάμε όλα. Και να μην υπάρχουν ξέρεις, τέτοια gaps επικοινωνίας. Ωραίος. Είπες πρόσφατα στη Σάσα στο πρωινό ότι η μικρή Δανάη ήθελε να πάει στο Voice. Το παιδικό. Ναι, δεν το ήθελε ακριβώς. Δηλαδή, επειδή ασχολείται με το τραγούδι, και αυτά το είχαμε σκεφτεί, μήπως και εκείνη το ήθελε να αυτό, αλλά μετά όλοι μαζί αποφασίσαμε ότι καλό θα ήταν να μην το κάνει. Αξία της κριτικής από τώρα. Θεωρώ δηλαδή ότι. Για να κριθεί κάποιος, θα πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος. Στα παιδικά είναι πολύ διαφορετικό, δεν είναι τόσο. Ναι, αλλά δεν πάβει όμως ενδεχομένως να. Νομίζω δηλαδή ότι μπορεί
να εντός αγωγικών τραυματίσει ένα παιδί μια αυστηρή κριτική, μια περίεργη κριτική ή κάτι, ή να νιώσει ότι α, αυτός είναι καλύτερος από μένα, εγώ δεν είμαι τόσο καλός. Δηλαδή είναι λίγο πιο αγνά τώρα τα πράγματα και η Δανάη ασχολείται λίγο πιο αγνά με το αντικείμενο. Δεν έχει κάνει ακόμα μαθήματα, είναι πολύ μικρή, είναι 12 χρονών. Ό,τι κάνει το κάνει από μόνη της. Δεν της δείχνει κανείς τίποτα ακόμα. Πάει στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης, αλλά ασχολείται πιο πολύ με όργανα, με μουσική, θεωρία, άρα μουσική κτλ. Αλλά προς τα εκεί έχει κλείσει έτσι με το κομμάτι αυτό. Το αγαπάει, το αγαπάει, το αγαπάει πολύ. Το αγαπάει. Άμα πηγαίνει και στο μουσικό της Παλίνης, σημαίνει ότι. Ναι. Δηλαδή κάνει μουσική, μαθαίνει μουσική. Δεν ασχολείται ακόμα με τη φωνητική. Μας είπαν ότι νωρίς ακόμα. Όταν θα μπει πια στο γυμνάσιο, θα περάσει μια χρονιά ακόμα. Γυμνάσιο είναι ήδη. Θα ασχοληθεί. Οπότε δεν θέλω να τη βάλω στη διαδικασία αυτή του ότι τώρα δίνω ένα performance και θα με κρίνουν κάποιοι, θα με αξιολογήσουν. Την έχω βγάλει σε μερικά live δικά μου να πει ένα-δύο τραγούδια. Και? Αλλά εκεί δεν έχει. Δηλαδή εκεί είναι το είπα, το πήρε ο κόσμος από κάτω, υπάρχει ένα αυτό κτλ. Πώς τη βλέπεις, πες μου ειλικρινά. Τι της έχει τράκια για εμένα μερικά φορά που βγαίνει πολύ. Λογικό. Και έτσι λέω, φοβάσαι ρε παιδί μου, λέω, Χώστα, πες τα μην και λίγο να σου φύγει να σου κάνει, δεν πειράζει. Όλοι το παθαίνουν αυτό το πράγμα. Δεν, ψυχή δώσε, έτσι λέω. Δηλαδή, πες το με την ψυχή σου. Νιώσ' το αυτό που κάνεις και μη φοβάσαι πώς θα βγει. Αρκεί να το νιώθεις, να το κάνεις από μέσα σου αυτό το πράγμα να βγαίνει. Να το αισθάνεσαι την ώρα που το κάνεις. Και μια χαρά. Είναι μια χαρά, είναι πολύ καλή. Οπότε αν σου πει μεθαύριο, μπαμπά, ότι θέλω να γίνω επαγγελματικά να το δω αυτό. Αν σου πει μεθαύριο, θέλω να βγάλω δικό μου άλμπουμ με τραγούδι. Θα τη βοηθήσω όσο μπορώ. Απλά θα την προετοιμάσω ότι είναι ένα χώρο πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ γερό στο μάτι. Καλά. Και πρέπει να αντέξει πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά αν αγαπά κάτι τελικά, θα όλα αυτά. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα εύκολο. Όλοι οι χώροι έχουν τις δυσκολίες τους. Η μεγάλη. Η μεγάλη τώρα είναι πιο πολύ λίγο με τα αθλήματα. Της αρέσει πάρα πολύ το πόλι. Ασχολείται πολύ έτσι, με πάθος με το πόλι. Και κάνει διάφορες σκέψεις βέβαια κι άλλες. Και αυτή καλλιτεχνικά είναι άλλες σκέψεις. Όχι. Είναι πιο τεχνοκράτης. Είναι θέλει. Και πιο αθλητικός έτσι. Της αρέσει πολύ το πόλι. Ωραία, σούπερ. Ο Λάμπης προσωπικά πώς είναι, είναι καλά. Αυτό το καλά καλά πραγματικά. Καλά καλά έχουμε κάτι καλό ή καλά καλά είμαστε καλά γενικά. Α, έχουμε κάτι καλό. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι αδιάκριτος. Όχι, ούτε εγώ. Αλλά δεν είμαι και κουφός. Επειδή ακούω, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, και ακούω διάφορα το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι, κάποιο πουλάκι μου έχει πει ότι είσαι πολύ καλά. Ναι. Ναι, αυτό ξέρω. Καλά είμαι, εντάξει, καλά είμαι. Δεν έχω παραπονό. Βλέπεις όσο διακριτικό είμαι και δεν σε ρωτάω τίποτα περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά, σε ό,τι αφορά τα δισκογραφικά σου, υπάρχει στα πλάνα να μπεις στο στούντιο και πλέον χωρίς το χοντρούλι? Όχι, εγώ θέλω και με το γλυκούλι μου, γιατί όχι. Εντάξει, ωραία, με τον φάγαμε το πω μία φορά, άντε και δύο, εντάξει. Όχι, ναι, να μπω με, το, με τον πω εννοώ. Και σε φάση παραγωγής. Σε φάση παραγωγής, να μου κάνει κάτι αν θέλει και μόνος μου να πω κάτι. Αλλά υπάρχουν και άλλες ιδέες γενικά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ιδέες. Πότε και θα έχουμε καινούριο λόγο από το Λάμπη? Μια κάτι, ενός πρα... Δηλαδή υπάρχουν διάφορα στο απλά. Πότε θα έχουμε επόμενο τραγούδι? Εγώ πιστεύω ότι το γύρισε ξανά έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Έτσι είναι φρέσκο κομμάτι γενικά. Θα αφήσουμε το κομμάτι να κάνει τη διαδρομή του και κοιτάμε ίσως κάτι προς το καλοκαίρι. Α, ωραία, μια χαρά. Δηλαδή λίγο πριν το καλοκαίρι και κάπου. Σε κάνα μήνα δηλαδή και μετά έτσι. Σούπερ τώρα. Αυτά είναι άμεσα που μου λες. Εγώ να ξέρω μετά πώ θα είναι πιο μετά, πιο αργά. Όχι, όχι, λέμε κάτι για το καλοκαίρι. Να βγάλουμε σε λίγο πιο καλοκαιρινό, χορευτικό, πιο μπιτάτο λίγο, κάτι τέτοιο. Ωραίτατα. Άρα μου λες στην ουσία ότι με τον Πο θα είναι αυτό. Σαν παραγωγή. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι με τον Πο. Ξέρω ότι έχει κάτι στο μυαλό τον Πο. Θα το ήθελα πάρα πολύ να είναι με τον Πο. Αλλά από εκεί πέρα καλοδεχούμενο και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει να συμβεί. Σούπερ. Και σε ό,τι αφορά από εμφανίσεις. Βασικά ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο κύκλο εμφανίσεων στο ΚΑΣ στο Κεφαλάρι. Ωραία. Όπου θα συνεχίσουμε μάλλον το καλοκαίρι με κάποιες εμφανίσεις στο Μπλοκ που είναι του Ομίλου. Του Ομωράκη. Στην Ερυθρέα. Ναι. Ξεκίνησα μια ώρα συνεργασία με το Απλά Ελληνικά στην Γλυφάδα, όπου έχουμε τώρα μια εμφάνιση τέλος του μήνα, στις 30. Πάμε Κύπρο. Α, την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά στο Λευκοσία. Μάτι, μέσα από το Μάτι Βι Cyprus και μέσα από το Super FM. Φιλιά πολλά. Και με Θεσσαλονίκη βέβαια, όπου θα γίνουν δύο εμφανίσεις στο Μάιο. Σε δύο φίλους μαγαζιά στην Καλαμαριά και εκτός Θεσσαλονίκης και που συζητάμε τον Βασίλη τον Γκόγκο για το άρωμα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Σαβόη. Το παλιό Σαβόη. Το παλιό, το πρώην Σαβόη. Και ακόμα και πιο παλιό Άρωμα επίσης. Ναι. Γιατί και παλιά ήταν Άρωμα. Και φυσικά παίζουν και εμφανίσεις όπως πήγαμε στο Άργο στην Καρδίτσα, αλλά υπάρχουν και μέρη άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα και νησιά βέβαια, όπου θα γίνουν κάποιες εμφανίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Λάμπη, δεν σταματάς καθόλου από ό,τι βλέπω. Γιγαντιαίο το tour. Μπράβο σου, αγόρι μου, την υγεία σου. Είναι η Psycho Productions, να σας πω, η οποία. Psycho, ωραίο μπλουζάκι, σε ευχαριστώ πολύ. Το φόρεσες για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω τον Μπό τώρα για να κανονίσουμε το tour μας το καλοκαιρινό. Είναι μέρος της παραγωγής του Μπό, του Psycho, να ξέρω. Το Psycho, έτσι. Όλοι οι Psycho έχουν μαζευτεί. Αυτό κι αν είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου. Να είστε καλά, παιδιά, και εσείς το ίδιο. Και περιμένουμε γρήγορα και το επόμενο τραγούδι. Μακάρι. Θα το έχουμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε για τη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε πραγματικά πανέμορφα. Φιλάκια πολλά.